Λοιπόν, Γιώργο, μια νέα χρονιά ξεκινά. Είναι μια περίοδος για εσάς τους παίκτες, όσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί η εμπειρία μπορεί να υπάρχει, αλλά οι παίκτες δεν πάβουν να είναι παιδιά και να θέλουν να παίζουν. Που ουσιαστικά υπάρχει ανυπομονησία για να μπείτε στο γήπεδο για να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Ωστόσο, φέτος είναι μια περίεργη χρονιά, με την έννοια ότι οι υποχρεώσεις είναι λίγο διαφορετικές, λίγο περίεργες, μόνο ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πώς το εισπράττεις εσύ όλο αυτό? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως είναι κάπως περίεργο, αλλά η αγάπη μας για το άθλημα παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Όλοι μας το θέλουμε πάρα πολύ και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε, οπότε σίγουρα θα λείψουν κάποια παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα, αλλά έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση, εντάξει, σεβόμαστε όλοι και την απόφαση της δίκης και της ομάδας και του κόσμου. Και φέτος έχουμε να αγωνιστούμε μόνο στην Ευρώπη. Θα σου λείψουν αυτές οι εγχώριες μάχες με τον Παναθηναϊκό ή οι πλάκες με φίλους πριν τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Εντάξει, εμείς γενικότερα πολλές πλάκες πριν τα ντέρμπι είτε με φίλους και αυτά δεν είχαμε, γιατί είμαστε παίκτες, οπότε είναι λίγο διαφορετική η προετοιμασία μας εμάς. Εντάξει, είναι το αλατοπίπερο όμως αυτό. Σίγουρα, κατά ψέματα, εντάξει, τα παιχνίδια στην Ελλάδα συγκριτικά με το επίπεδο και την ποιότητα των παιχνιδιών της Ευρωλίγκας δυστυχώς απέχει πάρα πολύ και από πολλές απόψεις δεν μπορεί να πεις ότι θα σου λείψουν και πάρα πολλά πράγματα. Πάμε στην Ευρωλίγκα που είναι κάτι τελείως διαφορετικό και καινούριο φέτος. 34 αγώνες και μια καινούρια πραγματικότητα όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, υπό την έννοια ότι πλέον οι αποστάσεις αντί να μικραίνουν δείχνουν, τουλάχιστον με βάση τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και με βάση τα όποια δεδομένα αντιμετωπίσατε και στη Μόσχα, παραδείγματος χάρη, απέναντι σε μια ομάδα όπως ήταν, όπως είναι η ΤΣΣΚΑ, που ναι, μεν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν κοντά της και πολλές φορές κατάφερε να την κερδίσει παρά το πολύ μικρότερο μπάτζετ. Είναι κάτι γενικώς που σας απασχολεί? Εντάξει, άμα κοιτάξει σε βάθος 20 ετίας, γενικότερα όλες τις ομάδες της Ευρώπης, πάντα η κάθε ομάδα υπάρχει μια περίοδος που είναι καλή, υπάρχει μια περίοδος που τα πράγματα δεν έρχονται όπως θέλει. Είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο μια ομάδα να καταφέρει να είναι κάθε χρόνο στο Final Four και κάθε χρόνο να μπορεί να ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση γενικότερα τα τελευταία χρόνια, όχι στον μπάσκετ, γενικότερα στον αθλητισμό δεν είναι και η καλύτερη και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε τυχεροί που ομάδες όπως ο Ολυμπιακός υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που βάζουν χρήματα και προσπαθούν να έχουν την ομάδα όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται στην Ευρώπη. Βλέπεις ότι ομάδες και άλλα παραδείγματα όπως η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να επανέλθει σε ένα Final Four, προσπαθεί να επανέλθει ακόμα και σε παιχνίδια οκτάδας και με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ δεν το έχει καταφέρει. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και σίγουρα και για τον κόσμο δεν είναι εύκολο γιατί πάντα οι απαιτήσεις θα υπάρχουν. Αλλά είναι κάτι το οποίο βλέποντας ξεκάθαρα και τις άλλες ομάδες, βλέποντας ότι η Φενέρ τα τελευταία 10 χρόνια, έχοντας ξοδέψει τόσα πολλά εκατομμύρια, έχει πάρει μια Ευρωλίγκα μόνο. Η ΤΣΣΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να πάρει 2 Ευρωλίγκες. Βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, χρειάζεται προσήλωση, χρειάζεται πολλά χρήματα, κατά ψέματα. Χρειάζεται κορμός και χρειάζεται να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να στηρίξουν. Τι αίσθηση σου δίνει ο φετινός Ολυμπιακός? Εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι νέα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Η Ευρωλίγκα έχει δυναμώσει πάρα πολύ, κατά ψέματα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κοντινό, όχι σαν ομάδα, αλλά σαν προοπτική και σαν βάση ότι ξεκινάμε από τη βάση που ξεκινήσαμε και το 2000, στη χρονιά 2011-2012, ότι όλοι μας οι ξένοι, ουσιαστικά, και του Νίκολα, δεν έχουν εμπειρία από Ευρωλίγκα. Χρειάζεται πάρα πολύ να βελτιωθούμε σαν ομάδα και να καταφέρουμε από τη στιγμή που έχουμε ένα παιχνίδι την εβδομάδα να είμαστε όσο δυνατόν καλύτεροι γίνεται και σωματικά και πνευματικά και ομαδικά, να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Και κάτι τελευταίο το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω για τον Ολυμπιακό και έχει να κάνει γενικότερα και με την δημόσια ομολογία του David Blatt για το θέμα της ασθένειας που αντιμετωπίζει. Εσείς τον ζείτε κάθε μέρα, το ξέρετε από πέρσι γενικότερα ότι αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα. Στα μάτια τα δικά σου ως μπασκετμπολίστα,
τι βγαίνει, ποιο είναι το συνέστημα που δημιουργείται για ένα τέτοιο άνθρωπο. Εγώ, επειδή τύχαινε να το γνωρίζω και πιο πριν, σίγουρα πρόκειται για ένα πολυγέννιο άνθρωπο, ειδικά όταν φτάνεις σε ένα σημείο να το ομολογήσεις δημόσια και να παραδεχτείς για το πρόβλημα το οποίο έχεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το βάζει ποτέ κάτω, τον βλέπω κάθε μέρα και μαζί με τον γιατρό και με τον γυμναστή, το παλεύει, δίνει τη δικιά του μάχη και ταυτόχρονα προσπαθεί να έχει και να κρατήσει την ομάδα, να είναι 100% συνεπής με την ομάδα, κάτι το οποίο θεωρώ ότι το καταφέρνει καλά και μπορεί και είναι συγκεντρωμένος. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Σας δίνει και επιπλέον κίνητρο. Σίγουρα μας δίνει επιπλέον κίνητρο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η ζωή πολλές φορές δεν τα φέρνει τα πράγματα έτσι όπως θέλει ο καθένας. Και πάντα βλέποντάς τον στον πάγκο, σίγουρα σου δίνει και το κίνητρο και την όθηση για να μπορέσει να είσαι ακόμα καλύτερος.